Είμαι εκλεκτή. Είμαι εκλεκτή. Εσύ σου πια καλός γουρού. Έτσι λένε. Πάμε τώρα όλοι μαζί. Ένα αξίζω. 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 Πάντα η σχέση κωμωδίας και δράματος είναι πολύ κοντινή και αμφίδρομη, όπως δεν υπάρχει κανένα καλό δράμα που να μην έχει μια πολύ κωμική σκηνή. Δεν υπάρχει και καλή κωμωδία που να μην έχει μια ή περισσότερες δραματικές σκηνές ή να μην υπάρχει ένα δράμα πίσω από την κωμική επιφάνεια των πραγμάτων. Και από την πείραμε τις ταινίες, πόσες ταινίες έχω κάνει, πάντα οι σκηνές που λειτουργούσαν στο κοινό ήταν οι σκηνές που ένιωθε κανείς ότι το κοινό νιώθει την κατάσταση ακριβώς. Γιατί μου κάνατε πάσα όλους τους τρελούς? Πού ζούνε Survivor τόσα χρόνια? Έλα δω ρε κριτικά τσινε φίλες. Όχι με γλώσσα, ε. Και είναι αλήθεια ότι είσαι ο πιο νέος δημοτικός σύμβουλος. Και οκτώ γκέι. Έσκος κύριε! Σας παρακαλώ τώρα, έσκος! Παρακαλώ πάρα πολύ τώρα, κουλί, κουλί. Χοντρέ, φύγαμε! Το χοντρέ κομμένο! Αυγανός με καρτοκινητό. Τι να σου χάκερε, ψυχιο χάκερας. Αυτοί ακόμα γράφουν σε δευτέρια με καρμπών. Η σημερινή κατάσταση δεν είναι πολύ καινούργια. Δηλαδή ήταν προβλέψιμη. Ήταν σχεδόν σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα βρεθούμε αντιμέτωποι με τα λάθη που έχουμε κάνει και με τη ζωή όπως μας έκανε να πιστέψουμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε. Και όταν λέγαμε ότι έρχονται οι Γερμανοί και τους κάνει εντύπωση ο πλούτος μας, τότε βέβαια δεν τους παίρναμε στα σοβαρά. Τώρα τους παίρνουμε στα σοβαρά που έρχονται, επιστρέφουν εξωφρενών με τον πλούτο, τη στιγμή μάλιστα που τους ζητάμε ακόμα δανεικά. Τώρα σαν κάτοικος της πόλης, του κέντρου της πόλης, έχω πολύ πιο άμεση επαφή ίσως από τους κατοίκους των άλλων δήμων ή των βορείων ή νοτίων προαστίων. Έχω υποστεί κι εγώ ότι βλέπουμε κάθε πρωί στα δελτία ειδήσεων τους αγανακτισμένους πολίτες, που αυτό έχει τώρα μειωθεί βέβαια, γιατί καταλαβαίνουν ότι και οι ξένοι είχαν τα ίδια προβλήματα που έχουμε εμείς τώρα. Αλλά αυτό που σίγουρα κάνει κάποιον να οργίζεται και να θυμώνει είναι η καθημερινή πολιτική, και όταν βλέπει αυτή τη στασιμότητα που υπάρχει, την αδυναμία του κράτους. Ξέραμε πάντα ότι το κράτος δεν είναι καλύτερο από αυτούς που το διοικούν, αλλά τώρα βγήκαν όλα αυτά στην επιφάνεια και είναι αδύνατο να μην φανούν και στην ταινία. Εγκαταλείπουμε λοιπόν την οδό της μεγάλης λυρικής ποιήτριας Σαπφούς, η οποία ασφαλώς ούτε ετέρα ήτανε, ούτε λεσβία. Και αν δεν είχε ερωτευθεί τον ωραίο Φάωνα και αυτοκτονήσει πηδώντας από το ακροτήρι της Λευκάτας, σίγουρα θα αυτοκτονούσε πηδώντας από τον ιερό βράχο της Ακροπόλεως αν έβλεπε την κατάδια του δρόμου της. Όταν με ρωτάνε σε σχέση με το sequel των Σιρηνών, Σιρήνες στο Αιγαίο, Σιρήνες στη Στεριά, το αριθμούν σαν τρίτο, λέω ότι δεν είναι το τρίτο, είναι και το τέταρτο ίσως, γιατί και ο Βίος και η Πολιτεία ήταν μια ταινία που είχε άμεση σχέση με την Λούφα και Παραλλαγή. Ήταν οι ίδιοι χαρακτήρες, δεν είχα την τύχη να βρω τους ίδιους ηθοποιούς, και έτσι έγινε μια διαφορετική ταινία, και μάλιστα τότε ήταν πολύ κοντά στη Λούφα, και τώρα η Λούφα και Παραλλαγή, η πρώτη, χέρι έτσι και ενός μύθου. Τότε δεν ήταν έτσι τα πράγματα, ούτε η υποδοχή της ταινίας τότε ήταν καλή, πολύ καλή, ασχέτως αν είχε μεγάλη εμπορική επιτυχία, αλλά πολλούς είχε ενοχλήσει ως πράξη, και ο Βίος και η Πολιτεία φυσικά πολύ περισσότερο, και κανονικά θα έπρεπε, και εγώ νομίζω ότι είναι η καλύτερη ταινία από τη Λούφα, αλλά δεν είχε την τύχη της Λούφας, γιατί ακριβώς διαδραματιζόταν τα θέματα των ημερών. Δηλαδή τώρα όταν ακούω στην τηλεόραση να λένε για την άρση της μονιμότητας. Για την άρση της μονιμότητας μιλούσε ο ταξιτζής, μάλλον ο τρομοκράτης εισαγωγικά Καραμάνος, το 1987. Δεν ήταν καμιά πρόβλημα. Από τότε το συζητούσαν, αλλά κανένας βέβαια δεν ήθελε να
ούτε να το σκεφτεί ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Όταν ξανάρχισα να γυρίζω ταινίες, δηλαδή είχα γυρίσει τον Προστάτικο Γενείας μετά από μια αρκετά μεγάλη παύση 10 ετών, γιατί μετά την απογοήτευση από το Βίο και Πολιτεία σηκώθηκα και έφυγα. Έπρεπε να ήμουν αρκετά νέος ακόμη για να σηκωθώ να φύγω, τώρα δεν είμαι. Και η πρώτη ταινία που γύρισα που μου φάνηκε ότι με έναν νέο συγγραφέα μπορώ να δείξω το πολιτισμικό πρόβλημα ήταν ο Προστάτης Οικογενείας με τον Ρένο Χαραλαμπίδη, που είχε όλα τα ελαττώματα που μπορεί να έχει ένας νέος, και επειδή είχαν αρχίσει τότε και άρχιζαν τα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης και είχαμε ήδη μπει σε αυτό το κλίμα που κρατάει ως τις μέρες μας, φάνηκε το πιο σημαντικό. Και εκεί είδα φυσικά και ότι αυτή η γενιά είναι η γενιά που θα έχει τα προβλήματα και που μεγαλώνει μέσα αυτά τα προβλήματα, ή έχει φτιάξει, έχει γαλουχηθεί από το νέο νεόπλουτο και της δεκαετίας του 90. Και απλά μετά συνέχισα, δηλαδή και στη Θηλυκή Εταιρεία δεν ήταν νέοι, αλλά υπήρχαν και εκεί, τέλος πάντων, πολύ κοντά ηλικιακά σε αυτούς. Και στην ψυχραιμία ήταν πολύ ξεκάθαρο, δηλαδή το θέμα των δύο γενεών. Ο πατέρας, ο Κιμούλης, που είναι της γενιάς μου, που είναι σε κάτω, λέμε, το κάθαρμα της ιστορίας, και ο γιος που, ακολουθώντας τα ίχνη του πατέρα του, είναι ένα πλούσιο ρεμάλι, δηλαδή δεν έχει κάνει τίποτε στη ζωή του, και το πιο σπουδαίο που κάνει είναι ότι κάποια στιγμή πυροβολεί τον πατέρα του. Εντάξει, είναι και αυτό με απελευθέρωση, με το σφυρί βέβαια, συμβολισμός, αλλά συμβαίνει. Μπορεί να συμβεί μάλλον και αυτό. Ίσως το κάνω για να ξορκίσω και τη δική μου τύχη, επειδή έχω ένα γιο πολύ σε αυτή την ηλικία, 18 ετών θα γίνει σε λίγο, για να του δώσω αρκετή γνώση, πως βλέπω εγώ τη γενιά μου ή τη δικιά του γενιά, να έχει πίσω περισσότερες επιλογές. Και είναι αλήθεια ότι είσαι ο πιο νέος δημοτικός σύμβουλος. Και ο πιο γκέι. Καλά. Αν και, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω προλάβει να το ψάξω ακόμα. Το πιο νέος εννοώ. Ασχολείσαι πράγματι με τα εικαστικά του Δήμου. Δεν κατάλαβα, Φώτη μου, γιατί γελάς, πού είναι το αστείο, δεν κατάλαβα. Φώτη. Φώτη. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να δω την τύχη των Σιρηνών στη Στεριά. Γιατί τρέμω τη στιγμή, αν μου πει πάλι κανένας, γιατί ρε, δεν κάνουμε τη συνέχεια. Η συνέχεια θα μπορούσε να είναι η Σιρήνα στον Παράδεισο, δηλαδή να έχουν όλοι πεθάνει της πείνας, θα μπορούσε να είναι η Σιρήνα στην Ανάκαμψη, θα μπορούσε να υπάρχουν πολλοί τίτλοι. Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα, δεν βλέπω φως. Ίσως σε ένα χρόνο, όταν δούμε φως στο τούνελ, μάλιστα έλεγα σε μια φίλη μου, λέει, βλέπεις φως? Ναι, βλέπω την αμαξοστοιχεία που έρχεται κατά πάνω μας από την άλλη μεριά. Αυτό είναι το φως που βλέπω στο οδοστρωτήρας. Θα φοβόμουν να κάνω μια ταινία για να μην είναι ψεύτικη, ψέμα. Θα έπρεπε να είναι οι σιρήνες στην Ψάθα η επόμενη ταινία. Αυτοί οι χαρακτήρες, επτωχοκομείο ή έστω ένας, δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα είναι, για να είναι αντιπροσωπευτική για την κατάσταση που βρισκόμαστε. Σίγουρα θα ήταν μια ταινία με φοβερές κοινωνικές αντιθέσεις και ίσως και πολύ βία ταινία, πράγμα που δεν επιδιώκω. Δηλαδή και σε αυτήν παρέλειψα να δείξω βιαιότητες εκτός από την εισαγωγή, έτσι λίγο για να μπει ο κόσμος στο κλίμα των ημερών, αν και η πραγματικότητα και αυτή με διαψεύδιση. Δηλαδή αν είχα κάνει ταινία με επιθέσεις, βιασμούς και φόνους, θα ήταν δυστυχώς πραγματικότητα. Και το καπουλάρι, ρε γαμώτο!